Πρεμιέρα για τις μικτές ομάδες της ΕΨΙΣ στο στάδιο Αγίου Νικολάου απέναντι στο Λασίθι. Πρώτα έγινε ο αγώνας για την μικτή K12 γεννηθέντες 2008-2009. Στο τρίτο μόλις λεπτό, μετά την ωραία πάσα του Πετούση, ο Σταματάκης ήταν αυτός που σημείωσε το πρώτο φετινό γκολ για τις μικτές ομάδες. Στη συνέχεια νέα assist από τον Πετούση, ο Γαλανός έκανε το 0-2. Ο Πετούσης λίγο αργότερα με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 0-3 για την ομάδα του Ηρακλείου, που σημείωσε και τέταρτο γκολ πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ήταν αυτό γκολ από αμυντικό του Λασιθίου μετά από γύρισμα του Γαλανού. Στο δεύτερο ημίχρονο νέα assist από τον Πετούση στον Κωστάκη για το 0-5 για την ομάδα του Αντώνη Μανιδάκη. Ο Κωστάκης με ωραία ενέργεια έκανε και το 0-6, καταιγιστική η ομάδα του Ηρακλείου σε αυτό το παιχνίδι, για να έρθει η assist του Κωστάκη στον κλάδο για το τελικό 0-7 για τα πιτσιρίκια, την μικτή K12 του Ηρακλείου που πανηγύρισε αυτή την νίκη, την πρώτη φέτος. Στη συνέχεια αγωνίστηκε η μικτή ομάδα K14 2006-2007, επίσης με το χαμόγελο του παιδιού στις φανέλες, πολύ σημαντική κίνηση από την ομάδα του Ηρακλείου με την χορηγία του Αντώνη Παπαδάκη. Στο πρώτο ημίχρονο χάθηκαν ευκαιρίες από τον Πάπα και τον Κουτσουπιά για να φτάσουμε στο 22, πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ με το αριστερό από τον Νίκο Βασιλάκη, κατέληξε η μπάλα στο τέρμα 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο σε μια αντεπίθεση από πλευράς γηπεδούχων με τον Φραγκιαδάκη, τον αρχηγό, το Λασίθι Σοφάρη σε 1-1 για να έρθει στο 50 λεπτό ο Χρονάκης που είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς. Με σουτ η μπάλα πήρε ύψος, αφού κόντραρε έγινε το 1-2. Έτσι και η μεικτή ομάδα K14 έφυγε με τους 3 βαθμούς της νίκης από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι πρεμιέρα, οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες. Παρόλο που δεν πιάσαμε υψηλά στάνταρ απόδοση όπως έχουν δείξει τα παιδιά στα φιλικά που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Αλλά αυτό είναι το ωραίο εντός αγωγικών, χωρίς να πιάσεις υψηλά στάνταρ απόδοσης. Καταφέρεις να κερδίσεις 2-1 ένα αξιόμαχο, όπως είπα πριν, αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που για μας είναι φιλόδοξα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε από το Ηράκλειο και νομίζω ότι σιγά σιγά και μέσα από τέτοιες εμφανίσεις, μέσα από τα λάθη θα μάθουν και θα προχωρήσουμε και όπου φτάσουμε, που νομίζω ότι ο στόχος είναι τουλάχιστον να πάμε στην τετράδα. Είναι κάτι καινούριο και για εμάς και για την Ένωση όλο αυτό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτή την ηλικία, να δείξουμε μια πολύ καλή συμπεριφορά, ένα πολύ καλό αγωνιστικό σχέδιο και να βγάζουμε πράγματα όμορφα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που έχουμε πει και με τα παιδιά είναι ότι θα προσπαθήσουμε να χαιρόμαστε το παιχνίδι, να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε και να δείχνουμε μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά.